Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και σήμερα σας ετοιμάζω άλλη μία μακαρονάδα χωρίς να βράσετε τα ζυμαρικά σας, χωρίς κατσαρολικά, χωρίς να πλένετε 100 ώρες, όλα μέσα σε ένα πυρέξ και θα πεθάνουμε, παιδιά. Θα κάνουμε καρμπονάρα φούρνου χωρίς κρέμα γάλακτος με γάλα και γιαούρτι. Και τα ζυμαρικά μου θα είναι πένες και δεν θα τα βράσω. Θα βράσουν μέσα στο πυρέξ μου με το γάλα. Τέτοια νοστιμιά δεν έχετε ξαναφάει. Πάμε να τη φτιάξουμε. Έχω βουτυρώσει το πυρέξ μου. Βάζω τις πένες μου, γιατί με τις πένες είναι πιο ωραία. Και τι θα κάνω τώρα, παιδιά? Όλα τα υλικά μαζί. Εδώ πέρα έχω σκορδάκι και πιπέρι, που του πάει πάρα πολύ. Θα ανακατέψουμε. Με τη μακαρονάδα την προηγούμενη ξετρελαθήκατε. Βασούλα λέει μας έλυσε στα χέρια. Ούτε 100 ώρες να κάνουμε να βράζουμε, ούτε τη γάνια, ούτε καθαρούσε τίποτα. Όλα τα υλικά μας θα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazykitchen.com. Είναι αναλυτικά και η σκηνοθετάρα σας δείχνει μέσα στο βίντεο την καρτέλα πάλι με τα υλικά, γιατί με ρωτάτε συνέχεια και με τρελαίνετε. Λοιπόν, όπως είπαμε εδώ πέρα, έχω βουτυρώσει ένα πυρέξ, έβαλα τις πένες μου, έβαλα πιπεράκι σκορδάκι, του πάει πάρα πολύ, παιδιά, αλάτι δεν θα βάλω. Τώρα θα ρίξω ελαιόλαδο, όχι πολύ, σας είπα τις ποσότητες τα πάντα θα είναι από κάτω. Είστε φανταστικοί, είστε καταπληκτικοί και εγώ είμαι πιο καταπληκτική από εσάς, γιατί έχω όλους εσάς να με αγαπάτε. Λοιπόν, δεν βράζουμε μακαρόνια, δεν είμαστε 100 ώρες στην κουζίνα και η καρμπονάρα αυτή με γιαούρτι και γάλα θα σας τρελάνει, γιατί βράζουν τα ζυμαρικά μέσα στο φρέσκο γάλα. Τώρα τι κάνω? Εγώ, παιδιά, λατρεύω μπέικον και το ξέρετε. Εάν δεν θέλετε μπέικον, μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα, να βάλετε ζαμπονάκια. Αλλά ρε παιδιά, το μπέικον έχει την τσαχπινιά, έχει τα λιπαρά. Ή θα την κάνουμε την αμάρτια, ή θα την κάνουμε. Εγώ τώρα την έχω ονομάσει καρμπονάρα φούρνου. Επειδή εδώ έχουμε και πολλούς παράξενους, θα έρθουν να πούνε διάφορα. Τι θέλετε να το ονομάσουμε, σουφλέ, καρμπονάρα, ό,τι γουστάρετε. Παιδιά, η γεύση όμως μετράει. Λοιπόν, ανακατεύω πολύ καλά. Και για τραπέζια είναι εύκολη, δεν το συζητάω, είναι ποίημα. Λοιπόν, και επειδή ξετρελαθήκατε με την προηγούμενη μακαρονάδα που δεν βράσαμε τα ζυμαρικά, είπα να σας κάνω και καρμπονάρα φούρνου. Τώρα τι θα κάνω? Θα βάλω το γιαουρτάκι μου. Γιαούρτι θέλω στραγγιστό. Δεν θέλω με 0 λιπαρά, αλλά και 6 λιπαρά να είναι δεν με ενοχλεί. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Και έτσι δεν έχει κρέμες γάλακτος. Είναι λίγο πιο ελαφριά, λίγο πιο καλοκαιρινή. Και το γιαούρτι, παιδιά, με το γάλα έχει ένα μαγικό αποτέλεσμα όταν βράζουν οι πένες μας. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε το γαλατάκι μας, το φρέσκο. Τι μου κάνετε, πως είστε, που θα πάτε διακοπές, στον κορονοϊό τον έχουμε πεθάνει. Λοιπόν, βλέπετε το γαλατάκι, θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά και στο τέλος θα βάλω τυράκι. Εγώ έχω τρίψει κασέρι. Πάλι τυράκι μπορεί να είναι της επιλογής σας, παιδιά. Αλλά να είναι λίγο πικάντικο, δηλαδή. Ρεγκάτο, κασέρι, γραβιέρα, μην μου βάλετε γκούντα μόνο, γιατί το γκούντα, παιδιά, είναι πουλιώνει μόνο, δεν δίνει γεύση. Λοιπόν, τώρα με συγχωρείτε, εδώ δεν κάνεις μία βούτα όπως το βλέπεις, ε? Τσακ μπαμ. Και τώρα θα βάλω το τυράκι μου για να ανακατέψω, να λιώσει διάμεσα. Αυτή ήταν η καρμπονάρα της Βασούλας στο φούρνο χωρίς κρέμα γάλακτος, με γάλα που βράζουν οι πένες και γιαουρτάκι. Λοιπόν, έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 200 στον αέρα και θα την ψήσω γύρω στα 35 με 40 λεπτά χωρίς καπάκι, όπως με ρωτάγατε και για την προηγούμενη μακαρονάδα. Και θα έρθω να τρελαθούμε. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει και αυτή πάρα πολύ, θα τη φτιάχνετε συνέχεια. Σας λέω, το μαγικό εδώ είναι ότι τα μακαρόνια βράζουν στο γάλα και στο γιαούρτι και είναι μια μαγική, μαγική γεύση. Φύγαμε για το φούρνο και τα λέμε όταν ψηθεί.
Αυτό που έχω να σας πω και ξέρω είναι ότι σας λύνω τα χεράκια σας. Η καρμπονάρα φούρνου είναι έτοιμη, μοσχομυρίζει το μπέικον, το σκόρδο, το γαλατάκι, το γιαουρτάκι. Θα δείτε τώρα μέσα πόσο ζουμερή είναι, γιατί δεν θέλουμε στο και. Και βέβαια να με ευχαριστείτε, γιατί δεν βράσατε μακαρόνια να πλένετε κατσαρόλα, ούτε τη γανίσατε το μπέικον να πλένετε και τη γανίδα. Τη βασούλα που σκέφτεται τα χεράκια σας. Λοιπόν, όλα τα υλικά θα τα βρείτε κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ. Μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazykitchen.com και είναι τα πάντα όλα. Τα πυρέξ μου, πόσο χρόνο ψήνουμε. Λοιπόν, εγώ έψεσα 45 λεπτά στους 190. Το ψήσιμο θα το δείτε. Εγώ τα θέλω λίγο αλντέντε. Δεν τα θέλω να είναι 9-9 νοσοκομιακά, παιδιά. Οπότε θα ψήσετε από 180 ως 200 στον αέρα, από 40 ως 50 λεπτά. Έρχομαι τώρα να σας κάνω το κοντινό, να δείτε πόσο ζουμερά είναι και ωραία. Και χωρίς κρέμα γάλακτος, με γαλατάκι και γιαούρτι. Πω, εδώ κοιτάξτε, εδώ. Είναι το κάτι άλλο. Σε μισή ώρα, 40 λεπτά, τα έχετε όλα έτοιμα και τρώτε. Θέλουμε subscribe στο κανάλι μας, γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Πολλές κοινοποιήσεις θα το μάθουν τα φιλαράκια σας. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. I love you.